Και ενώ οι παπαράτσι αναζητούν έστω και μία φωτογραφία από τις διακοπές της Αντζελίνας Τζολί και του Μπραντ Πιτ στη Χαλκιδική, δημοσιεύματα θέλουν την Κάμερον Δίαζ να βρίσκεται στη Μύκονο και τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς στα Χανιά. Το ανεξήγητο φαινόμενο της Χαλκιδικής εξαπλώνεται ραγδαία και στα ελληνικά νησιά. Είχα μια σκασίλα, τι να σου πω τώρα. Πάνω που βρήκαμε αυτόπτες μάρτυρες να δηλώνουν πως σε αυτές τις ξαπλώστρες ελιέζαν το κορμί τους από Μόνικα Μπελούτσι μέχρι Μπραντ Πιτ, τώρα μας λένε ότι έφυγαν. Έχουν έρθει, κάθισαν μια νύχτα και έφυγαν. Εσείς το ξέρετε σίγουρα ότι φύγανε. Ναι, από εδώ που μάθετε φυσικά έφυγαν. Αυτοί οι έλλοδαποι stars δεν μας τα λένε καλά. Βοήθεια, συνάδελφε! Βγήκαν δύο φορές και προσέγγισαν παραλία η οποία είναι δύσκολα προσεγγίσιμη. Προηγήθηκε το φουσκωτό με καρέκλες, ομπρέλες και όλα όσα χρειάζονταν και δύο jet ski γύρω-γύρω από το φουσκωτό. Τοποθέτησαν τις ομπρέλες και τις καρέκλες και μετά επέστρεψαν στα λαμυγό. Ψάχνοντας με το κιάλι για την Αντζελίνα και το Μπραντ στη Χαλκιδική, πήρε το μάτι μας το Ρόμαν Αμπράμοβιτς στα Χανιά. Δεν ξέρω, παιδάκι μου. Δεν έχω ιδέα. Ξέρετε ποιος είναι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς? Αυτός ο μεγαλοκαρχαρίας. Ψαρούκλα ο Ρόμαν. Δεν έχω δώσει σημασία και δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Αυτός ο Αμπράμοβιτς, δεν έχω καταλάβει το γιατί, σας έχει μπερδέψει. Γλυκέ μου κύριε, με τόσες πανέμορφες παραλίες στα Χανιά, λέτε να ψάχνω για το Μπράμο Beach? Τι είναι στα Χανιά? Το Μπράμο Beach. Ναι. Πρέπει, δε, Μπράμο Beach, πού να είναι? Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά δεν έχω δει κανένα τέτοιο πράγμα. Εδώ σου λέει παρατρίχα γλίτωσε το ναυάγιο ο Ζάμπλουτος, που θα έπαιρνε στο λαιμό του και τις εθέρειες υπάρξεις που το συνοδεύουν. Και δεν έχετε ακούσει τίποτα. Σε ενδιαφέρει που έχει έρθει ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς στο νησί? Άμα δεν έρθει εδώ να φάει, να μας αφήσει κανένα φράγκο. Το μυστήριο εξαπλώθηκε και στη Μύκονο, με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν πως η Κάμερον Δίαζ έφαγε σούσι σε γνωστό μαγαζί του ορνού. Κάμερον Δίαζ? Ναι. Θα σας γελάσω, έχω δει. Προσωπικά, αλλά εγώ είμαι λίγο στον κόσμο μου. Ούτε από τα Ματογιάννια πέρασε? Όχι, νομίζω ότι αν φρυνήσε θα την έβλεπα. Λέτε να είναι μουσι το σούσι? Όχι, έχουμε ωραίο σούσι. Ναι, αλλά ποια έφαγε τελικά το σούσι παρέα με τους τρεις σωματοφύλακες? Δεν είναι η Κάμερον Δίαζ, της μοιάζει πάρα πολύ, αλλά το σώμα της δεν είναι αυτό. Και βέβαια μας είπε και εκείνη ότι ναι, πράγματι, πολλές φορές το έχουν πει. Ας την στείλουμε στο Hollywood τότε να ντουμπλάρει την original στις επικίνδυνες σκηνές.